καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη τηλεόραση της Ζούγκλας. Παρακολουθείτε το Ζήσε τη Ζωή. Όπως θα έχετε δει έξω, γίνεται, παιδιά, ο χαμός. Άρχισε η βροχή, έγινε και το μαλλί χάλια σήμερα. Τι να κάνουμε. Αυτά είναι τα άσχημα της περιπτώσεως για εμάς τις γυναίκες. Αλλά, παιδιά, από το αύριο το πρωί χιόνια στα βόρεια προάστια, το έχουν πει. Έχετε χιονιάσει έτσι το. Όλη η Ευρώπη μαστίζεται από αυτό το φαινόμενο, τέλος πάντων. Οπότε, ζεστά, αντιθείτε, να μην κρυώσετε. Γιατί εγώ την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν χάλια. Οπότε, φανταστείτε πώς θα είμαστε από αύριο. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα για εσάς. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε έτσι με το Γόβα Στιλέτο, με τα όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα τα οποία έχει. Αμέσως μετά έρχεται η Βασιλική Κούρια, η διαιτολόγος μας, για να συζητήσουμε για το βασικό μεταβολισμό. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και θα το αναπτύξουμε εδώ πέρα μαζί για να μάθουμε πώς μπορούμε ουσιαστικά να αυξήσουμε τον μεταβολισμό μας, ώστε να μπορούμε να τρώμε και λίγο περισσότερο και να μην παίρνουμε και κιλά. Λοιπόν, και φυσικά θα δούμε και τα τελευταία δύο μέρη από τη συνέντευξη του νευρολόγου ψυχίατρου Ματθαίου Ιωσαφάτ, ο οποίος πραγματικά έχει πει πάρα πολύ όμορφα πράγματα στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, στην εκπομπή Στα Άκρα. Και πραγματικά νομίζω ότι θα σας αγγίξει, τουλάχιστον εμένα με άγγιξε πάρα πολύ. Ελπίζω να βγάλετε κι εσείς κάποια συμπεράσματα για το πόσο πολύ παίζει ρόλο η παιδική μας ηλικία στη μετέπειτα ζωή μας. Γιατί ειδικά για όσους από εσάς θέλουν να γίνουν γονείς, θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, ξεκινάμε γρήγορα με το Γόβα Στιλέτο. Το πρώτο θέμα, αν μπείτε τώρα, είναι η Μέγαν Φόξ. Σε δύο μήνες θα κρατάει στην αγκαλιά της το δεύτερο παιδί της. Δεν μπορεί να κρύψει πλέον τη φουσκωμένη της κυλίτσα. Μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, πάρα πολύ όμορφη γυναίκα πραγματικά. Και της ευχόμαστε τα καλύτερα και πολύ σύντομα να αποκτήσει έτσι το μωράκι της και να είναι όλα μια χαρά. Δεύτερο θέμα, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Αλεξάνδρου. Μιλούσαν για γάμο και τελικά χώρισαν. Ποιοι είναι οι λόγοι και τι λένε οι φίλοι τους. Αυτό το ζευγάρι έχει πολύ συζητηθεί, ειδικά από το πρωινό του Μέγκα. Στο πούμε έτσι, μην πω κάτι παραπάνω. Τους ματιάσαν τους ανθρώπους, μια χαρά ήταν το ζευγαράκι, ωραίο και οι δύο. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, χώρισαν. Μπείτε να διαβάσετε όλες τις λεπτομέρειες στο govastileto.gr. Επόμενο θέμα, ευτυχισμένη Μαρία Ιωαννίδου με Ρόζα Ντάβιες και τον αγαπημένο της. Δείτε το ζευγάρι σε επίσημη εμφάνιση στο Μέγαρο Μουσικής. Μια πάρα πολύ ωραία είδηση. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η γυναίκα, γιατί είναι πάντα παιδί. Δεν μπορώ, δηλαδή, παρόλο που έχει μεγαλώσει, νομίζω ότι είναι ακόμα παιδί. Νομίζω ότι τη βλέπω ακόμα στην ταινία με τη Ρένα Βλαχοπούλου να μασάει αυτή την τσίχλα. Δηλαδή, είναι πραγματικά ένα αιώνιο παιδί. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είχε περάσει πάρα πολύ δύσκολα με την περιπέτεια της υγείας της που είχε πριν από λίγα χρόνια. Και όχι η Ρόζα Ντάβιες να κάνει, και με τον σύντροφό της να βγαίνει και να περνάει πάρα πολύ όμορφα, γιατί αυτό είναι η ζωή. Λοιπόν, η πρώτη βόλτα, το επόμενο θέμα, του πρίγκιπα Τζόρτζ με καροτσάκι αξίας 2.350 δολαρίων. Η κομψή Kate Middleton έβαλε τα αθλητικά της. Δείτε όλες τις φωτογραφίες από την πρώτη βόλτα του πρίγκιπα. Έτσι, για να ζηλέψουμε κι εμείς λίγο. Έχουν βρει και αυτή μια κούνια, καροτσάκι τέλος πάντων, με 2.350 ευρώ. Μόνο τιμή ευκαιρίας. Τιμή ευκαιρίας, πραγματικά. Λοιπόν, επόμενο θέμα, η αγαπημένη τραγουδίστρια εδώ, η Άννα Βύση, έγινε κομμάτια. Δείτε το δεύτερο teaser για το νέο της βίντεο κλιπ. Και αν είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να το δούμε. Έτσι, γιατί πραγματικά την Άννα Βύση την αγαπάμε. Μας έχει χαρίσει απίστευτα τραγούδια και αξίζει τον κόπο φυσικά να δούμε το δεύτερο έτσι teaser για το βίντεο κλιπ της. Πάμε να το δούμε. Πες μου, έχεις βρει αυτό που έψαχνες. Μακριά από τα τέλειωτα προβλήματα μας. Πες μου, βρήκες τελικά αυτό που έχασες. Κάποια βραδιά μέσα στην καθημερινότητά μας. Έτσι, πήρατε μια μικρή γεύση από το καινούργιο βίντεο κλιπ της Άννας Βύση. Συνεχίζουμε. Τέταρτη φορά, μητέρα, η 46χρονη Τζούλια Ρόμπερτς. Οι φωτογραφίες που δείχνουν την εγκυμοσύνη και την έκαναν στάρ και έκαναν τη στάρ ουσιαστικά να γίνει το πιο καυτό κουτσομπολιό του Χόλιγουντ. Μπείτε και δείτε απλά τις φωτογραφίες. Επόμενο θέμα, αποκλειστικό για το Γόβα Στιλέτο από ό,τι βλέπω. Ο Γιάννης Πλούταρχος τραγούδησε σε καζίνο στα Σκόπια. Ποιοι άλλοι Έλληνες καλλιτέχνες κλείνουν βραδιές εκεί για χιλιάδες ευρώ. Και ας δούμε το βίντεο για να το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Thank you.
Πήρετε μία μικρή έτσι γεύση από τον Γιάννη Πλούταρχο, ο οποίος τραγούδησε σε καζίνο στα Σκόπια. Στα Σκόπια, δεν θες μου, στα Σκόπια. Αφού εκεί έχει λεφτά, παιδιά, και στην Ελλάδα δεν έχουμε λεφτά να πηγαίνουμε στα μπουζούκια και πλέον έχουν γίνει μόνο Παρασκευή, Σάββατο και αυτά, αν γεμίσουν. Οπότε, εντάξει, όπως μπορεί ο καθένας να βγάλει το ψωμί του, όπως έφυγαν κι άλλοι στο εξωτερικό και κάνουν δουλειές εκεί, έτσι και ο Πλούταρχος, παιδιά. Λογικό είναι. Εντάξει, είναι λίγο προκλητικό, ας το πούμε, και γι' αυτό και μάλλον το βγάζουν στο δημοσίευμα. Γιατί πριν από λίγο καιρό υπήρχαν αυτές οι φήμες για κάτι εκατομμύρια ευρώ τα οποία δεν είχε δηλώσει. Επόμενο θέμα, ο Γιώργος Λιάγκας. Τι έχει πάθει πραγματικά, όπως λέει το δημοσίευμα, ο Γιώργος Λιάγκας με τον Πέτρο Κωστόπουλο. Είναι η σύγκριση των δύο ουσιαστικά γιγάντων των πρωινών καναλιών. Είναι ουσιαστικά έτσι, η κρίση της ηλικίας, γιατί είναι και οι δύο. Έτσι, βέβαια, ο Κωστόπουλος είναι πιο μεγάλος. Αλλά τι γίνεται, παιδιά, με αυτόν τον Πέτρο Κωστόπουλο και τον Γιώργο Λιάγκα, η ατάκα που ξεστόμησε και έκανε τους συνεργάτες του να αποχωρήσουν. Γενικώς, κάθε μέρα διαβάζω μία είδηση. Ή ο ίδιος θα πει κάτι και θα αποχωρήσει από την αντίδραση των άλλων, ή θα αποχωρήσουν όλοι οι άλλοι για να κάτσει ο Λιάγκας να τα λέει μόνος του. Πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Αντένα. Ο Κωστόπουλος, πώς μου ήρθε, έλαστε και κυρία, ο Φιλιππίδης, ο Κωστόπουλος ακόμα δεν τον έχει ζητήσει, ο Φιλιππίδης, ο Πέτρος, ένας Πέτρος και άλλος γι' αυτό, ο Φιλιππίδης θα την πλύνουμε και θα του τη δώσουμε. Πάλι καλά που δεν συζήτησε και ο Πέτρος Μπούτος. Καλό και αυτό θα ήταν. Δεν του χωράει τον Μπούτο. Λοιπόν, δεύτερον, δίνουμε αυτό το καινούριο iPad. Για πες ρε Αλέξανδρε, πόση μνήμη έχει. Έτσι, γλώσσα λανθάνει, ο οποίο την αλήθεια λέει. Ή ο Πέτρος Κωστόπουλος έλεγε κάτι για το Λιάγκα εκείνη την ώρα. Δεν έχω το άλλο βίντεο. Anyway, πάμε στο επόμενο θέμα. Η απατημένη σύζυγος του σκηνοθέτη Ρόμπερ Σάντερς σπάει τη σιωπή της και αποκαλύπτει πως τον συνέλαβαν με την Κρίστιαν Στούαρτ. Εντάξει, παιδιά, το Χόλιγουντ γίνεται χαμός. Ο ένας με τον άλλον, κάθε μέρα τέλος πάντων. Οκ, okay, πάμε στο επόμενο. Η γογό μας Τροκώστα δεν ξεχνά τον εαυτό της. Με τι είδους γυμναστική καταφέρει να διατηρεί τη συγκεκριμένη σιλουέτα. Που πραγματικά τη βλέπουμε και στο dancing. Είναι κορμάρα, πάντα ήτανε. Πάντα ούτως ή άλλως μιλούσαν για το κορμί της. Είναι μια γυναίκα βόμβα, όπως το λέμε. Όπως το λένε και οι άντρες συνήθως. Οπότε μάθετε τι ακριβώς κάνει η ίδια και με τι γυμναστική ασχολείται για να διατηρεί αυτό το υπέροχο κορμί. Πάμε στο επόμενο θέμα. Αγαπημένοι Έλληνες ηθοποιοί έγιναν μια αγκαλιά και τραγούδησαν για ένα καλό σκοπό. Πάμε να δούμε το χριστουγεννιάτικο βίντεο κλιπ και την προσπάθεια την οποία έκαναν όλοι αυτοί οι σπουδαίοι Έλληνες. Πάμε. Κι εγώ μπορώ να χορεύω, να αναπνέω, να χαρίζω. Κι ας μην έχω, λέω, δόξα το Θεό, που τη μοίρα μου εγώ πια την ορίζω. Κι αν δεν βγάλαμε ευρώ και τι μ' αυτό, με δραχμές πάλι τα κάλαντα θα λέμε. Όπως τότε τον παλιό καλό καιρό, σ'
σαν παιδιά και θα γελάμε και θα κλαίμε. Χριστούγεννα αγκαλιά, σπίτι με φίλους. Χριστούγεννα και να είμαστε καλά. Η αγάπη δε μετρέται σε δεσμίδες. Μας έχω το βολίδες και φιλιά. Χριστούγεννα αγκαλιά και όπου μας βγάλει. Σας μείνουμε παιδιά. Χριστούγεννα αγκαλιά. Χριστούγεννα αγκαλιά. Χριστούγεννα αγκαλιά. Χριστούγεννα αγκαλιά. Σποιν. Κοίτα πόσοι δεν μπορούν να βγουν να παίξουν. Μη σκέφτεσαι συνέχεια αρνητικά. Τα χειρότερα μπορούν όλοι να αντέξουν. Αν σκεφτούν πως όλα θα είναι πια καλά. Ας ανάψουμε στο δέντρο τα φωτάκια. Κράτησέ με από το χέρι κι όπου βγει. Το δικό μας το πιο όμορφο αστέρι. Πάντα μέσα μας θα λάμπει και θα ζει. Τραγουδί ήταν έτσι, Χριστούγεννα αγκαλιά, μονιασμένη. Γιατί έτσι όπως γίνονται τα πράγματα, παιδιά, μερικές φορές. Ας ευχηθούμε το καλύτερο για τα Χριστούγεννα. Γενικώς για την Ελλάδα, για τους Έλληνες, για όλους εμάς να έχουμε υπέροχα Χριστούγεννα. Και αυτό το τραγουδάκι σου φτιάχνει και τη διάθεση. Και με αυτό το τραγουδάκι ακριβώς θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τη διαιτολόγο μας Βασιλική Κούρια, με την οποία θα μιλήσουμε για το βασικό μεταβολισμό. Θα σας δείξουμε μάλιστα αυτό που προσπαθούμε τώρα να βρούμε και έναν τρόπο, έναν τύπο που μπορείτε να βρείτε το βασικό μεταβολισμό, ο κάθε ένας ξεχωριστά για τον εαυτό του, έτσι να έχετε μια εικόνα. Και πάρα πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί το μεταβολισμό μας, παιδιά, είναι το Α και το Μ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τη Βασιλική Κούρια. Να περάσει έτσι, δεν θα το ψηφίσει. Μα δεν είμαι μόνον εγώ. Άρα, όχι. Εσείς είπατε. Το παρόν το έδωσα.
δεν πάει άλλο. Όχι, δεν μπορώ να συνεχίσω. Πότε πιστεύετε ότι θα αρχίσει να υπάρχει ανάπτυξη? Θα φαίνεται η ανάπτυξη στο 15. Υπάρχουν όμως συνάδελφοί σας που αυτό το λένε στον κόσμο. Να διαγράψει τους βουλευτές, θα γινόταν αρέσει την παγκόσμια. Ποιο μαντάτε στον κόσμο αυτό που ψήφισε τη Χρυσή Αυγή? Σε ένα τέτοιο κόμμα είναι όλοι έτσι? Άλλον δεν χρειάζεται και άλλο αν θα έρθει. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε την ερώτησή σας. Ο πιο γνωστός άγνωστος νη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Oh,
is approaching, snow is starting to fall, shoppers choosing their presents, people filling the mall, children waiting for Santa with excitement and glee. Little boy tugged my sweater, looked up and asked me, επιστρέψαμε και πάλι εδώ. Συγγνώμη για τα γέλια, αλλά είχαμε μια συζήτηση κατά τη διάρκεια της των διαφημίσεων εδώ με τη Βασιλική Κούργια, την αγαπημένη διαιτολόγο. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Είναι λίγο αστείο τώρα να σε ρωτάω ξαφνικά μετά από τόσο νωρίς ζήτησε τι κάνεις, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα σήμερα για να συζητήσουμε για τον βασικό μεταβολισμό. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πες μας λίγο, τι είναι ο βασικός μεταβολισμός και πόσο ρόλο παίζει στη ζωή μας? Είναι ουσιαστικά η ενέργεια που χρειάζεται το σώμα μας, οι θερμίδες που χρειάζεται το σώμα μας για να είναι ζωή. Που σημαίνει ότι για να αναπτυχθούν τα κύτταρά μας, για να αναπληρωθεί το αίμα που υπάρχει στα κύτταρά μας, για να μπορούμε να αναπνέουμε, να δουλεύουν τα λεφρά, οτιδήποτε, ο οργανισμός χρειάζεται κάποιες θερμίδες, οι οποίες αυτό λέγεται βασικός μεταβολικός ρυθμός. Μάλιστα.
Και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ίσως κάνατε πριν από πολλά χρόνια που ήταν αυτό το 10 κιλά κατά το ύψος. Νομίζω ότι. Όχι, αυτό ήταν το. Αυτό να σου πω κάτι. Δεν ξέρω καν που έχει βγει. Παίζει να μην είναι τέτοιο. Αλήθεια, δεν ξέρω. Αυτό είναι το ιδανικό βάρος. Δεν είναι ένα πολιτισμό. Εσύ πήγε να το σώσει, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν. Για πες μου λίγο. Μετράει βέβαια το από πού παίρνουμε αυτές τις θερμίδες. Ναι. Μπορεί για παράδειγμα να κάνετε την εξίσωση, την οποία θα σας δείξουμε σε λίγο για να βγάλει το βασικό μεταβολισμό σας. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που κάνουν και πάρα πολλοί, το να τρώμε 5 σοκολάτες για παράδειγμα, μπορεί να είναι στις 2.500 θερμίδες, αλλά ναι, δεν είναι αυτό διατροφή. Ξέρεις τι γίνεται, υπάρχει γενικά ο μύθος και γι' αυτό ήθελα περισσότερο να αναφέρουμε σε αυτό. Γιατί πολλοί λένε ότι έχω κακό μεταβολισμό, δεν χάνω, ο μεταβολισμός μου κοιμάται. Και κάποιες τέτοιες εκφράσεις, οι οποίες δεν γίνεται, γιατί εφόσον είσαι εν ζωή, ο οργανισμός σίγουρα χρησιμοποιεί ενέργεια για να μπορέσει να δουλέψει. Δηλαδή, θερμίδες. Το από πού επηρεάζεται, αυτό είναι μια άλλη κατάσταση. Την οποία θα την αναφέρουμε. Εγώ το έχω ακούσει συνήθως αυτό που είπες ακριβώς, ότι πλέον δεν έχω καλό μεταβολισμό, σε γυναίκες, ειδικά που έχουν μπει στην κλιμακτήριο, και γενικά σε ανθρώπους άνω των 35 συνήθως ή μετά και σε πιο νεαρές κοπέλες που έχουν κάνει πολλές δίαιτες, έχουν χάσει κιλά, έχουν πάρει κιλά, σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως ή μετά σε ανθρώπους που γενικώς έχουν ένα μοτίβο ζωής πολύ κακής διατροφής. Δικαιολογείται. Αυτά θα τα αναφέρουμε και παρακάτω, τι είναι αυτό που μπορεί να μπλοκάρει ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι έχω φτιάξει και μια τα καρτέλα κιόλας σε σχέση με αυτό, ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν. Όπως η ηλικία, για παράδειγμα, που πραγματικά επηρεάζουν τον βασικό μεταβολισμό. Δηλαδή, είτε να δουλέψει περισσότερο, είτε να δουλέψει λιγότερο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε. Προσπαθούμε τουλάχιστον να δούμε. Ναι, εμείς το βλέπουμε σε πολύ μικρά τέτοια, γιατί είναι και μέσα από τον υπολογιστή. Λοιπόν, ωραία. Το πρώτο στοιχείο είναι η ηλικία, που ουσιαστικά μέσα από την ηλικία φαίνεται ότι όσο περνάνε τα χρόνια, ειδικά ένα δεκαετία. Ο μεταβολισμός διαφοροποιείται κατά 1-2%. Πολύ μικρό ποσοστό δηλαδή. Αυτό που λένε μεγαλώνω και παχαίνω. Ναι. Πραγματικά δεν μπορεί να ισχύει. Σίγουρα υπάρχει μια μεταβολή, αλλά είναι πολύ λογικό καθότι και η οστική πυκνότητα μειώνεται και άλλα πράγματα. Αλλάζει γενικά η φύση του ανθρώπινου σώματος ανά δεκαετία. Λοιπόν, ωραία, τώρα τα βλέπουμε και σε πολύ πιο μεγάλη έτσι. Δεν πειράζει, θα τα αναφέρω κι εγώ. Έχω φέρει και το σκονάκι μου εξάλλου εδώ. Ωραία. Λοιπόν, το δεύτερο είναι το φύλο, όπου γυναίκα με άντρας πάντα έχει διαφορά. Όχι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, που πολλοί άντρες νομίζουν ότι έχουν διπλάσια μυϊκότητα σε σχέση με τις γυναίκες, που οι γυναίκες έχουν διπλάσια όγκο λίπους. Αλλά η διαφορά που καθιστά το βασικό μεταβολισμό να δουλέψει ή όχι, έχει να κάνει με 5-10%, όχι παραπάνω. Μάλιστα. Γιατί και αν σκεφτείς κι εσύ, σίγουρα θα θεωρούσες ότι, φαντάζομαι τουλάχιστον, ότι έχεις ότι και πιο αργά σε σχέση με τους άντρες, αλλά πολύ πιο αργά. Θα σου πω, αυτό που είπες έχει βάση, για μένα τουλάχιστον, γιατί αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι λόγω της μυϊκότητας. Ναι. Ότι όσο πιο, και μια γυναίκα βέβαια, αν έχει πολύ μεγάλη μυϊκή μάζα, θα κάψει πολύ περισσότερο σε σχέση με μια γυναίκα που δεν έχει γυμναστεί. Αλλά σε αυτό το βαθμό. Βέβαια θεωρούσα ότι δεν είναι 5 με 10%, θεωρούσα ότι είναι 20% αυτό, για παράδειγμα. Αλλά εγώ λέω και για 40 και για 50, το διπλάσιο θέλω πολύ. Κοίταξε να σου πω κάτι. Αν συγκρίνεις δύο ανθρώπους με το ίδιο ύψος, με το ίδιο σωματικό βάρος σε άντρα και γυναίκα, 5 με 10% πιστεύω ότι είναι. Ναι. Αν συγκρίνεις τώρα βέβαια έναν αθλητή με μία νοικοκυρά, βέβαια. Θα είναι και 40 και 50%. Λοιπόν, το άλλο που δημιουργεί πρόβλημα είναι οι ενδοκρινείς αδένες. Δηλαδή, ορμονικές ρυθμίσεις στο σώμα. Αυτό μπορεί να είναι η θυροξίνη, μια ορμόνη που σχετίζεται με το θυροειδή, όπου την έχουμε σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Δουλεύει ο μεταβολισμός πολύ γρήγορα, δεν είναι καλό αυτό. Γιατί ουσιαστικά χρειάζεται πολύ περισσότερες θερμίδες από όσες προσλαμβάνει. Και το άλλο είναι ότι ή μπορεί να είναι πολύ αυξημένοι που έχουμε υποθυρεοειδισμό, ή μπορεί να έχουμε αυξημένη κορτιζόλη από αυξημένο στρες, που θα αναφέρουμε και ότι είναι ένας παράγοντας πολύ καθοριστικός για τη λειτουργία του μεταβολισμού. Μάλιστα. Λοιπόν, η διατροφική κατάσταση. Κάποιος ο οποίος υποστηρίζεται αρκετά και παίρνει πολύ λιγότερες θερμίδες από αυτές που χρειάζεται. Σίγουρα δυσκολεύει το βασικό μεταβολισμό. Και αυτό είναι γιατί ο οργανισμός το δέχεται σαν στρες, γιατί αναγκάζεται να πάρει από εκεί που άλλη τη μάζα σώματος, από τη μυϊκή του μάζα. Και αυτό έχει σε συνέπεια να μειώνει το μεταβολισμό. Γιατί εφόσον μειώνει τη μυϊκή μάζα, ακριβώς αυτό που μειώνεται και ο μεταβολισμός. Επίσης, αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι το κλίμα. Οι πολύ κρύες χώρες φαίνεται ότι έχουν μέχρι και 20% έχει παρατηρηθεί αύξηση του μεταβολισμού.
Μάλιστα. Που είναι φοβερό. Ναι, βέβαια. Δηλαδή. Το... Κύριε, σας πω κάτι. Εμένα λογικό μου φαίνεται. Mm. Το 20% είναι πολύ. Θεωρούσα ότι ήταν μικρότερο. Ναι, 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 ναι. Αλλά όπως και τώρα το χειμώνα, αισθανόμαστε ότι θέλουμε να φάμε περισσότερο. Είναι σαν να το ζητάει ο οργανισμός μας, γιατί καίει πολύ περισσότερο. Ναι, ναι, ναι. Λογικά και σε αυτές τις χώρες είναι. Ναι, και φαίνεται ότι αυξάνεται μια αυξητική ορμόνη, δεν ξέρω αν την έχεις ακούσει, η οποία ουσιαστικά προσπαθεί να φέρει μια φυσιολογική θερμοκρασία στο ανθρώπινο σώμα. Μάλιστα. Να κρατήσει το σώμα σταθερή θερμοκρασία. Λοιπόν, όπως επίσης και ο πυρετός, που κάθε βαθμό που αυξάνεται, αυξάνεται και ο μεταβολισμός κατά ένα 2%. Αυξάνεται ο μεταβολισμός, Ναι, γιατί μάλιστα. Το πυροδοτεί το σύμπαν να καταπολεμήσει τον πυρετό. Λοιπόν, και επίσης η κύηση που είναι λογικό, γιατί αυξάνεται ο πλακόντας της γυναίκας, αυξάνεται η μήτρα της γυναίκας. Τώρα που είπες κύηση, έχω παρατηρήσει ότι πραγματικά οι γυναίκες τώρα πλέον που προσέχουν αρκετά τη διατροφή τους στην περίοδο της εγκυμοσύνης, γιατί γνωρίζουν κιόλας ότι είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με παλιότερα. Έχω δει και περιπτώσεις που να μην έχουν πάρει ελάχιστα κιλά ή ακόμα και σαν σωματικό λίπος στο τέλος να είναι πολύ καλύτερα από ό,τι πριν. Ναι, αυτό έχει παρατηρηθεί. Το έχω δει κι εγώ. Αλλά και πάλι η διαδικασία της εγκυμοσύνης δεν είναι κάτι που απαραίτητα σε βάζει, καταπονεί το σώμα σου. Είναι μια ευχάριστη διαδικασία που αν προσέξεις ελάχιστα και δεν έχεις το ότι είμαι έγκυος θα φάω μουρία σοκολάτα ή οτιδήποτε. Ναι. Σίγουρα υπάρχει μια διάθεση για περισσότερη τροφή, καθότι και οι ανάγκες του οργανισμού είναι διπλάσιες. Όχι διπλάσιες, είναι αυξημένες τέλος πάντων. Αλλά όχι αυτό τώρα ότι είμαι έγκυος, άρα ας φάω ό,τι θέλω. Ναι, ναι, ναι. Γιατί υπάρχει και αυτή η νοοτροπία στο μυαλό του γυναικών. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ειδικά στο παρελθόν. Γι' αυτό φτάνανε κάποιες γυναίκες να παίρνουν 20-25 κιλά στην εγκυμοσύνη. Ναι, 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 ναι. Και δεν μιλάμε για καταστάσεις ανθρώπων που μπορεί να ήταν στη μία περίπτωση να θέλει να φάει, να της έχει βγει αυτή η τέτοια. Μιλάμε και γιατί είναι κοινό στο κεφάλι περισσότερο. Και βάζεις και σε κίνδυνο και την ίδια τη ζωή σου και το παιδί. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχουμε πει εδώ πέρα πολλές φορές, ότι πώς τρέφεται και το μωρό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Δεν τα κάνουμε μόνο για μας. Έτσι. Λοιπόν, αυτές είναι κάποιες παράμετροι οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν ή να ενισχύσουν ή να επηρεάσουν τον μεταβολισμό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι, μια απορία πολλών είναι πώς μπορούμε τελικά να μετρήσουμε το βασικό μεταβολισμό. Mm-hmm. Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι. Ουσιαστικά υπάρχει εξίσωση που θα τη δείξουμε και σε λίγο. Ωραία, αν μπορούμε να τη δείξουμε την εξίσωση για το βασικό μεταβολισμό. Λοιπόν, και υπάρχει. Όλη αυτή η κατάσταση λέγεται έμεση θερμιδομέτρηση. Mm-hmm. Υπάρχει η λεγόμενη μάσκα. Ναι. Δεν ξέρω αν την έχει ακούσει. Την έχω ακούσει και το έχω κάνει κιόλα. Ωραία, που πρέπει βέβαια να είσαι 12 ώρες ξεκούραστος, mm-hmm. να είσαι νηστικός επίσης 12 ώρες. Ναι, είναι πολύ χαλαρό το κλίμα, γι' αυτό σε αφήνουν κάποια ώρα να χαλαρώσεις και μετά μέσα από τις καύσεις που κάνει, μέσα από το οξυγόνο, γίνεται μια διαδικασία και μετράνε. Η διαδικασία αυτή με τη μάσκα πόση ώρα κρατάει, 5 λεπτά νομίζω. Δεν είναι. Μπορεί και 20, εξαρτάται τώρα 20. Γιατί η μέθοδος έχει αλλάξει. Σωστά. Τώρα, αυτή η εξίσωση που βλέπουμε εδώ είναι για τους άντρες και για τις γυναίκες. Μπορείς πολύ εύκολα να πατήσεις βασικό μεταβολισμό και να τη βρεις και μόνο σου και απλά αυτό μπορεί να σου δείξει πόσες θερμίδες χοντρικά. Όχι κενές όμως, με ουσία, με μέταλλα και βιταμίνες και υδατάνθρακες, μπορεί να καταναλώνεις την ημέρα σου. Μάλιστα. Πάνω κάτω για τις γυναίκες είναι από 1.200 μέχρι 1.500 την ημέρα και για τους άντρες είναι 1.700 με 2.000 την ημέρα. Αυτά για τη διατήρηση του σωματικού βάρους χωρίς πώς έχει. Δηλαδή να είσαι ξεπλωμένος, να μην κάνεις τίποτα και να ταΐζεις το σώμα σου με κάποιες θερμίδες για να μπορεί αυτό να συντηρηθεί. Μάλιστα. Οπότε όταν εσύ αυξάνεις το μεταβολισμό σου. Κάνοντας διάφορα πράγματα. Σίγουρα αυξάνεις και την πρόσβαση στροφής. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ποιοι μπορεί να είναι οι σύμμαχοι του μεταβολισμού. Να τις δούμε, ναι, τους σύμμαχους. Λοιπόν, εννοείται ότι αν θες να ενισχύσεις το μεταβολισμό σου, αρχίζεις και βάζεις τη ζωή σου στην άσκηση. Χωρίς αυτό, χωρίς αντιστάσεις μυϊκές, δεν μπορείς να αυξήσεις το μεταβολικό ρυθμό. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να κάνεις κάθε μέρα ούτε 2 ώρες, γιατί αυτό έχει αντίθετα αποτελέσματα, γιατί καταπονείς το σώμα σου. Mm-hmm. Το να κάνεις 5 φορές την ημέρα. 5 φορές την εβδομάδα. Την ημέρα. 5 φορές την ημέρα. Από 30 λεπτά είναι κάτι σπουδαίο. Ή να κάνεις 3 φορές την εβδομάδα από ένα 45 λεπτό. Να το χωρίσεις κάπως έτσι. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, η πολύ ζέστη και το πολύ κρύο είναι αυτά που μπορούν να βοηθήσουν, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι πάμε στις πολικές. Ναι, ναι. Το έχω σκεφτεί να κάνω ένα ταξίδι στην Νορβηγία για ένα μήνα, να χάσω 4-5 κιλάκια. Είναι μια ευκαιρία γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν. Ναι, άμα φας και τα λουκάνικα που έχει. Τα ωραία τα δέσματα. Λοιπόν, επίσης ο ύπνος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να κοιμόμαστε καλά, γιατί αυτό ρυθμίζει το μεταβολισμό. Η ουσία είναι ότι
βοηθάει στο σώμα σου ορμονικά να ρυθμιστεί καλύτερα. Γιατί όταν δεν κοιμάσαι σωστά, ούτε η μελατονίνη ενεργοποιείται, που είναι πολύ σημαντική για την ενεργοποίηση της πείνας, ούτε η γκρελίνη επίσης ενεργοποιείται. Χαλάει όλο το ορμονικό προφίλ, αν θέλεις. Δεν λέμε τώρα για τη μια φορά. Γι' αυτό και προτείνουμε 5 με 7 ώρες. Όχι 5, 7 ώρες να πούμε ημερησίως έναν ύπνο, θα ήταν, είναι καλό να υπάρχει. Μάλιστα. Λοιπόν, οι εχθροί του μεταβολισμού τώρα ποιοι είναι. Στερετικές δίαιτες. Πριν πεις για τους εχθρούς, να σε ρωτήσω κάτι. Το κάπνισμα, έχω ακούσει ότι αυξάνει το μεταβολισμό. Ισχύει. Και κατά πόσο βασικά. Φαίνεται ότι ισχύει κατά ένα μικρό ποσοστό τη τάξη του 10%. Mm-hmm. Βέβαια. Θα σου πω το εξής. Κάποιος ο οποίος καπνίζει, επειδή συνήθως θέλει κάτι να φάει για να καπνίσει. Ή να πιει. Ή να πιει. Μπορεί να λάβει και άλλες. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Απλά το τσιγάρο είναι συνδυασμένο και με αρκετό στρες για πολλούς ανθρώπους. Ναι. Τώρα μιλάμε για παραπάνω του φυσιολογικού. Καλά, ναι. Όπου δεν τρώνε και καπνίζουν. Ναι. Ένα καφέ όλη μέρα και. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες μελέτες που το λένε αυτό, αλλά δεν θέλω να το βάλουμε στην υπόψη, γιατί είναι σαν, σαν να έχεις υπερθυριδισμό. Μάλιστα. Που κάνεις, ουσιαστικά καίγεσαι. Αυξάνεται ο μεταβολισμός, αλλά αυτό είναι για κακό σου. Για κακό, είναι για καλό σου, γιατί προλειτουργούν όλα. Βέβαια. Και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τέτοιο πρόβλημα, πώς το λένε, ουσιαστικά, αν τους δεις, όσο και να τρώνε, είναι υπερβολικά αδύνατοι. Δηλαδή. Έχω εικόνα και από παχύσαρκους που τρώνε πάρα πολύ και καπνίζουν και πάρα πολύ. Δεν το έχω. Γιατί αυτό έχει και να κάνει και με ένα πέδα στρες, έχει να κάνει και με πολλές διαδικασίες. Σωστά. Σίγουρα υπάρχει μια, μέσα κατάσταση. Και ναι, και όχι. Λοιπόν, οι στερετικές δίαιτες είναι αυτές οι οποίες είναι χρήτη του μεταβολισμού. Γιατί αν κάποιος καταναλώνει πολύ λιγότερες θερμίδες από αυτές που χρειάζονται τα όργανα μας για να λειτουργήσουν, στο λέω έτσι πολύ απλά, αντίστοιχα ο οργανισμός στρεσάρεται και μπλοκάρει οτιδήποτε και αναγκάζεται μάλλον να μειώσει τον μεταβολικό ρυθμό και να ζει με λίγη τροφή. Μάλιστα. Οπότε εσύ όταν θα ξαναπάς να φας, γιατί βιολογικά το σώμα σου κάποια στιγμή θα σου ζητήσει αυτό που δεν το έχεις δώσει, θα φας υπερπλάσια ποσότητα φαγητού. Οπότε. Δεν θα υπάρχει αυτό σίγουρα, ένα αυτή η ανισορροπία σίγουρα θα μπλοκάρει σε εισαγωγικά το μεταβολισμό. Μιλάμε τώρα για ποσοστά. Ναι. Δεν μπορεί ο μεταβολισμός να δουλέψει, γιατί δεν θα δουλέψουν και τα άλλα τα συστήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως είπα πριν, το χρόνιο στρες επηρεάζει και φαίνεται ότι όταν το χρόνιο στρες, επειδή έχει να κάνει με αύξηση των επινεφριδίων σε κορτιζόλη, έχει να κάνει με το ενδοκυλιακό λίπος. Οπότε οι άνθρωποι που έχουν αυξημένο στρες, επειδή έχουν αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης, αυξάνεται και το λίπος στην κοιλίτσα. Μάλιστα. Που εντάξει, εκεί τώρα το είναι ένα. Είναι πολύ, πολύ κακό το λίπος στην κοιλιά, γιατί είναι. Είναι γιατί επηρεάζει σπλάχνα. Επίπεδα χοληστερίνης, επίπεδα σακχάρου, την κίνησή σου, τα γόνατά μας. Επηρεάζει, είναι ένα ευρύ φάσμα το τι μπορεί. Λοιπόν, επίσης μπορεί να επηρεάσει η τηλεόραση και το junk food. Ναι, εντάξει. Γιατί η τηλεόραση και το junk food είναι. Πολύ καλά κάνεις και χαμογελάς, γιατί. Μάλιστα, κάποια στιγμή φαίνεται ότι τα παιδιά τα οποία είναι εκτεθειμένα πολλές ώρες σε υπολογιστή είτε σε τηλεοράσεις. Ηθίζονται και στα junk food, γιατί βλέπουν εικόνες που μεταφέρονται είναι περίεργες. Δεν μιλάμε τώρα για μία-δύο ώρες την ημέρα. Ναι, μιλάμε τώρα για ξενύχτια και για οτιδήποτε. Και σχετίζεται με μείωση του μεταβολισμού. Γιατί δεν κοιμούνται καλά, γιατί αυτό, όλα αυτά έχουν συνέπειες. Λοιπόν, βέβαια, όλα αυτά είναι σχετικά. Γιατί κάποιος μπορεί να κάνει ένα από αυτά τα καλά, δηλαδή μπορεί να κοιμάται καλά, να έχει μια καλή διατροφή ισορροπημένη, που θα πούμε ποιες τροφές είναι αυτές που ενισχύουν τον μεταβολισμό, λοιπόν, και να μην, και να έχει λίγο παραπάνω στρες. Εντάξει, δεν είναι όλα κατά του μεταβολισμού. Βέβαια, ναι. Να σου κάνω μια ερώτηση που πούμε αυτά τις μαγικές τροφές, αυτές που βοηθούν στον οργανισμό μας και να έχει καλό βασικό μεταβολισμό. Αν κάποιος έχει κάνει πολλά χρόνια πολλά λάθη από όλα αυτά που έχουμε προαναφέρει ότι συμβάλλουν στην κακή. Πολύ δίαιτα εννοείς, έτσι, ναι. Πολύ δίαιτα, πολύ άγχος, να μην γυμνάζεται, να τρώει πολλά λιπαρά και όλα αυτά. Πόσο χρόνο μπορεί να του πάρει ώστε ο βασικός μεταβολισμός του να γίνει καλύτερος? Μπορώ αυτά να σου στα πω. Στα φυσιολογικά επίπεδα, ας πούμε. Δεν μπορώ να ξέρω την περίπτωση, η αλήθεια είναι. Θα σου πω, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Για μένα χρειάζεται τουλάχιστον από 2 μήνες μέχρι 2 χρόνια να αρχίσει ο οργανισμός του να παίρνει, να προσλαμβάνει πρακτικά στοιχεία, να αρχίσει να γυμνάζεται, να αρχίσει να ζει πιο ποιοτικά αν θέλει. Γιατί μέσα από όλο αυτό είναι γενικά σε σχέση με την απώλεια. Να το πούμε και σαν ένα μήνυμα θετικό, ότι όσο και κακό ουσιαστικά να έχεις κάνει, όλα είναι αναστρέψιμα.
Κοίτα να δεις. Αν δεις ότι κάτι επηρεάζεται, βλέπεις το βιοχημικό σου προφίλ. Ναι. Βλέπεις, κάνεις κάποιες εξετάσεις, βλέπεις ακριβώς τι γίνεται. Mm-hmm. Το επόμενο βήμα είναι να πας κάποιον ειδικό, να σε μάθει να τρως και ναι. Το σίγουρο είναι ότι έρχοντας ένα φυσιολογικό και θερμιδικό προφίλ mm-hmm. και θρεπτικό προφίλ όμως σε βιταμίνες και μέταλλα mm-hmm. και τη δραστηριότητα μέσα σε όλα αυτά, σίγουρα θα έχεις ένα αποτέλεσμα. Σωστά. Το κακό είναι αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ, ότι πολλοί έχουν σαν τελική εικόνα ότι κάνουν δίαιτα, ενώ από τη βδομάδα τους μπορούν να κάνουν δύο φορές την εβδομάδα. Δύο μέρες και ναι. Τις άλλες πέντε μέρες να τρώνε είτε πολύ λίγο είτε αρκετά. Είτε αρκετά, αλλά λάθος, επειδή ναι. Το γενικό αρέθισμα είναι ότι εγώ θέλω να δυνατήσω, άρα κάνω δίαιτα, mm-hmm. αυτόματα στο τέλος αυτό που σημαίνει ότι εγώ τόσο καιρό κάνω δίαιτα και δεν δυνατίζω. Γίνει τίποτα, ναι. Πάμε να δούμε τις τροφές ναι, που βοηθούν στην ενίσχυση του το μεταβολισμού. Λοιπόν, τα ψάρια και οι ξηροί καρποί είναι αυτά που βοηθάνε mm-hmm. αρχικά. Mm-hmm. Εννοείται ότι έχουμε ξαναφερθεί. Μπορούμε να δούμε και την κάρτα με τις τροφές. Έχουμε ξαναφερθεί νομίζω σε αυτό. Mm-hmm. Έχουν ωμέγα 3 λιπαρά, τα οποία εννοείται ότι ενισχύουν τη δράση του μεταβολισμού mm-hmm. και φαίνεται ότι βοηθάνε στην απομάκρυνση, στην οξύδωση του λίπους. Μάλιστα. Που είναι πολύ σημαντικό. Ωμέγα 3 λιπαρά θέλουμε τα καλά ψάρια, τα πλούσια σε λιπαρά ψάρια, συγγνώμη, αλλά τα ψάρια καλά είναι. Λοιπόν, και από ξηρούς καρπούς εννοούμε τις άψεις της ανάλατους. Μάλιστα. Λοιπόν, τα θαλασσινά και τα στρακοειδήματα, mm-hmm. τα οποία έχουν ιόδιο και κάποια άλλα μέταλλα, που είναι όπως ο ψευδάργυρος, που είναι αρκετά σημαντικός για το μεταβολικό ρυθμό, mm-hmm. γιατί μέσα στο κύτταρο χρειάζονται πολλές βιταμίνες για να γίνουν όλες οι καύσεις. Mm-hmm. Επίσης, τα άπαχα γαλακτοκομικά, γιατί έχουν ασβέστιο. Μάλιστα. Και το ασβέστιο φαίνεται μέσα από κάποιες μελέτες ότι βοηθάνε στην απώλεια λίπους. Να σε ρωτήσω κάτι για τα γαλακτοκομικά. Ναι. Έχω ακούσει ότι το γιαούρτι 2% για παράδειγμα έχει περισσότερο ασβέστιο σε σχέση με το πλήρες γιαούρτι, γιατί επειδή του αφαιρούν το λίπος, αναγκάζεται να μπει περισσότερη ποσότητα. Πιο συμπυκνωμένη, καταλάβες, ποσότητα γιαουρτιού, επειδή του αφαιρούν το λίπος. Ισχύει κάτι τέτοιο? Δεν νομίζω, δεν το ξέρω, δεν το έχω ακούσει, δεν μου λέει κάτι αυτό. Μου φαίνεται και λίγο περίεργο, γιατί το λίπος έχει βιταμίνη D που βοηθά στην απορρόφηση ασβεστίου. Ναι. Και το να τον μπλοκάρει όλη αυτή τη διαδικασία μου φαίνεται περίεργο. Όχι, το λέω ότι αν πάρεις ένα προϊόν πλήρες ναι. και το αφαιρέσεις αυτό το 10% για παράδειγμα λίπους, ναι. μικραίνει η ποσότητά του. Άρα στο ίδιο και σε δάκι, του 2%. Όχι, γιατί το 4 με το 2% είναι ίδια περιεκτικότητα. Εκτός αν καταλαβαίνεις τι είναι. Η ίδια είναι. Λογικά, ναι, ίδια περιεκτικότητα ασβεστίου είναι, γιατί το λίπος παρεμβαίνει. Όχι σε περιεκτικότητα, σε γραμμάρια. Σε γραμμάρια είναι το ίδιο πράγμα σίγουρα. Το ίδιο πράγμα σίγουρα. Okay. Δεν μπορεί να μην καταλαβαίνω την ερώτησή σου όμως. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί. Okay. Νομίζω ότι έχει να κάνει με την ποσότητα δηλαδή. Mm. Ότι όταν είναι 150 γραμμάρια παχυντικού γιαουρτιού τέλος πάντων, με 150 γραμμάρια light γιαουρτιού, mm-hmm. επειδή για να πετύχουν τα ίδια γραμμάρια πρέπει να βάλουν περισσότερο προϊόν. Άπαχο, γιατί του βγάζουν τα τέτοια. Έχει περισσότερη γραμμάρια. Δεν νομίζω. Δεν μου φαίνεται. Μπορεί να είναι καλά. Αλλά θα το κοιτάξω και θα σου πω την άλλη φορά. Λοιπόν, το άπαχο κρέας. Εννοείται ότι η πρωτεΐνη είναι αυτή που βοηθάει στην απώλεια λίπους. Mm-hmm. Είναι καλό στο μεσημεριανό, το πρωινό μας και το βραδινό μας, στα τρία βασικά κοιμάτα της ημέρας, να υπάρχουν έστω 30 γραμμάρια πρωτεΐνης. Γιατί Μάλιστα. βοηθάει στην ανάπλαση της σημειωτικότητάς μας, mm-hmm. που είναι απαραίτητο στοιχείο για να λειτουργήσει καλά ο μεταβολισμός. Τα φρούτα και τα λαχανικά εννοείται ότι είναι mm-hmm. πολύ σημαντικά, γιατί έχουν μέταλλα και χνοστοιχεία, φυτικές ίνες και νερό που είναι πολύ βοηθητικό. Τα προϊόντα ολικής αλέσεως, γιατί φαίνεται ο οργανισμός για να μεταβολήσει χρειάζεται διπλάσια ενέργεια, θερμίδες δηλαδή, mm-hmm. για να τα κάψει, άρα και αυτά ενισχύουν τον μεταβολισμό. Οι καυτέρες πιπεριές, γιατί έχουν μέσα την καψαϊκίνη, μια ουσία η οποία ενισχύει το μεταβολισμό. Είτε ανεβάζει τη θερμοκρασία του σώματος και όλες, και αυτό βοηθάει στην αύξηση του μεταβολισμού. Ναι, θα μπορούσε να είναι και αυτό. Τα μπαχαρικά επίσης mm-hmm. και όλα αυτά τα βάσει μελετών δεν είναι ότι ένα κουταλάκι την ημέρα φαίνεται ότι αυξάνει τον μεταβολισμό. Επίσης, το νερό είναι αυτό που βοηθάει, γιατί βοηθά στο σώμα να διώξει τις τοξίνες. Στην του, σωστά. Και να μπορέσει να ενεργηθεί σωστά και όλα αυτά. Mm-hmm. Το πράσινο τσάι επίσης είναι αυτό που βοηθάει από τα ροφήματα. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα και το ξύδι επίσης, το οποίο έχει τοξικό οξύ, το οποίο φαίνεται ότι βοηθάει. Ναι, συνήθως κυρίως για μένα είναι το μυλόξιδο, mm-hmm. αν τα βάλεις σε σχέση με το γλυκαιμικό του δείκτη, mm-hmm. αλλά όλα τα ξύδια έχουν μια ουσία η οποία βοηθάει στην ενίσχυση του μεταβολισμού. Μάλιστα. Για να συνοψίσουμε, είναι όλες οι τροφές που όλοι γνωρίζουμε, αγνές τροφές που είναι φρέσκες τροφές που είναι κοντά στη φύση, μη επεξεργασμένες, mm-hmm. που όταν τις μασίσεις καλά και τις φας σε ένα φιλικό περιβάλλον και ήρεμο, ενισχύεις και την τάση του μεταβολισμού. Μάλιστα.
Βασιλική, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Κάπου εδώ τελείωσε η εκπομπή μας για σήμερα. Έχουμε αργήσει και έχει έρθει ο Λάμπρος να σας κρατήσει συντροφιά για την επόμενη ώρα. Να περάσετε υπέροχα μαζί του. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε αύριο μαζί σας 6 ώρα, όπως πάντα.